Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στη Μεγάλη Εικόνα. Ακριβώς 20 μέρες απομένουν ως τις εκλογές της 21ης Μαΐου και απόψε εκπέμπουμε από τον Περισσό. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της ανατροπής και της σύγκρουσης. Το δίκιο του εργάτη που στηρίζει το ΚΚΕ, αλλά αυτοί είστε. Ναι, καλά το καταλάβατε. Καλεσμένος απόψε στη Μεγάλη Εικόνα, 20 μέρες πριν από τις εκλογές, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Κουτσούμπας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτσούμπα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Έχω ένα θέμα με την προσφώνηση. Ρώτησα τους συνεργάτες σας. Πώς προτιμάτε να σας απευθύνεται κανείς. Δημήτρη. Να μην πω τι μου είπαν. Δημήτρη. Μου είπαν Μίτσο. Μίτσο, εντάξει. Οι πιο κοντινοί μου, οι φίλοι μου, οι σύντροφοι με λένε έτσι, Μίτσο. Είστε ένας άνθρωπος πολύ άμεσος. Αυτό το έχετε κερδίσει και πολύ επικοινωνιακός, σας το λέω, γιατί ξέρω ότι και το συνάφι μου σας θεωρεί περιζήτητο για τις συνεντεύξεις και τις τοποθετήσεις σας. Έτσι είμαι γενικότερα ως χαρακτήρας στη ζωή μου, την προσωπική, μέσα στο κόμμα. Οι σύντροφοι μου με ξέρουν, ο κόσμος με ξέρει, έτσι μιλάω. Έτσι απαντάω, έτσι θέλω να είμαι και συνέντευξη, δεν θέλω να είμαι κάτι άλλο. Ακούω ότι άλλα κόμματα, άλλα στελέχη πολιτικών κομμάτων έχουν και ειδικούς επικοινωνιολόγους, ειδικές εταιρείες, εγχώριες, ξένες. Όχι. Τίποτα, ούτε ένα σύμβουλο. Όχι, όχι. Έχω συμβούλους και τη συλλογική συζήτηση μέσα στο κόμμα, στο πολιτικό γραφείο, στην Κεντρική Επιτροπή, τους συνεργάτες στα τμήματα της Κεντρικής Επιτροπής, στο γραφείο τύπου. Βεβαίως, ακούω τη γνώμη τους, ακούνε και αυτή τη δική μου, ανταλλάσσουμε απόψεις και καταλήγουμε σε κάποια πράγματα. Αλλά δεν έχετε πάρει κάποιον ειδικό γκουρού της επικοινωνίας εν όψη εκλογών. Ούτε μου χρειάζεται, πιστεύω. Τις ομιλίες σας τις γράφετε μόνος σας? Γράφετε ομιλίες στη Βουλή? Ναι, γράφω ομιλίες στη Βουλή, γράφω ομιλίες στις συγκεντρώσεις, βεβαίως. Και όλα αυτά που γίνονται viral. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτό που εκφράζω εγώ δεν είναι οι προσωπικές μου απόψεις. Πίσω υπάρχει μια ολόκληρη δουλειά, συλλογική δουλειά, υπεύθυνη δουλειά από στελέχη του κόμματος, από την Κεντρική Επιτροπή, από τμήματα, για παράδειγμα στα θέματα της οικονομίας. Παίρνω υπόψη μου τις επεξεργασίες του τμήματος οικονομίας. Στα ζητήματα της παιδείας, επίσης της υγείας, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος για όλα τα ζητήματα και στις λεπτομέρειές τους να τα γνωρίζει αναμφίβολα. Πόσα τμήματα έχετε ειδικοτήτων και έχετε και τις σύγχρονες, ας πούμε, προκλήσεις? Για παράδειγμα, έχετε και τμήμα για το περιβάλλον, για την κλιματική για αλλαγή? Για τα πάντα, βεβαίως. Αλίμονο, αν δεν έχουμε για το περιβάλλον, τι θα έχουμε? Υπάρχει ειδικό τμήμα περιβάλλοντος στην Κεντρική Επιτροπή. Βεβαίως, με ειδικούς επιστήμονες. Άλλωστε, έχουμε και διδάκτορα περιβαλλοντικών μελετών στην τρίτη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος. Με τους ΣΤΑΡ, εσείς πώς θα πάτε? Στάρ, με τους ΣΤΑΡ υποψηφίους, δηλαδή τους ανθρώπους από τον κόσμο του θεάματος ή του πρωταθλητισμού που πολλές φορές τους βλέπουμε στα ψηφοδέλτια και ενίοτε εκ των υστέρων ομολογείται ότι ίσως δεν ήταν και πολύ καλές επιλογές. Όσοι είναι περισσότερο αναγνωρίσιμοι, ναι, ευρύτερα. Ναι. Δεν είμαι, κοιτάξτε να δείτε, ο ηθοποιός είναι επάγγελμα. Οποιοσδήποτε καλλιτέχνης ασκεί το επάγγελμά του, είτε είναι τραγουδιστής, είτε είναι συνθέτης, αυτό είναι το επάγγελμά του. Ένας πανεπιστημιακός επίσης, ένας αθλητής επίσης. Δεν νομίζω δηλαδή στο χώρο τους, αν είναι αναγνωρίσιμοι και προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία, προσφέρουν στο λαό, στη νεολαία, αυτό είναι το βασικό μας κριτήριο. Γιατί για μας αναγνωρίσιμος άνθρωπος είναι για παράδειγμα και ο πρόεδρος του σωματείου εδώ στην Αττική επισιτισμού, τουρισμού, ταχυμεταφορών, που ασχολούνται και κινητοποιούνται με πολλά προβλήματα εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι, και είναι πρόεδρος, τον εκλέγουν αυτές οι δεκάδες, οι εκατοντάδες χιλιάδες από όλη την Ελλάδα και τον έχουμε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Για μας είναι αναγνωρίσιμος, γιατί είναι πρωτοπόρος στη δράση. Ναι, εντάξει, η ερώτηση όπως, αφορούσε τους ανθρώπους που είναι και άλλοι βουλευτές, για παράδειγμα, που τους παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνα εδώ στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής στο ΠΑΜΕ και τους λένε σώστε μας, διότι μου πληστηριάζουν το σπίτι. Είναι το μοναδικό που έχω, δεν έχω να πληρώσω.
δεν μπορώ να πληρώσω το ρεύμα, λοιπόν, το νερό. Θα φτάσουμε. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι για μας είναι που έχουν τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Γιατί και ο ηθοποιός βεβαίως που παίζει σε ένα σύριαλ είναι αναγνωρίσιμος, αλλά σημαίνει mm-hmm. ότι πίσω του για να έρθει να στηρίξει, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ πολύ περισσότερο, να είναι υποψήφιος βουλευτής, θα πρέπει να έχει και αγωνιστικές περγαμηνές. Λοιπόν. Και στο χώρο του, στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, στον κλάδο του, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Για να φύγουμε από την επικοινωνία και να μπούμε και στην ουσία της πολιτικής, δύο τελευταίες ερωτήσεις που νομίζω θα τις περάσουμε πολύ γρήγορα. Όλη αυτή την ιστορία με τους YouTubers, τα TikTok και τα... Εσείς δεν ξέρω, έχετε, είστε στο TikTok, κάνετε βιντεάκια, από ό,τι βλέπω, όχι, μάλλον δεν είστε. Όχι. Ναι. Όλο αυτό πώς το βλέπετε, δηλαδή αυτή την προσπάθεια, μια αγωνία ίσως του πολιτικού συστήματος να συνομιλήσει με τους νέους. Ναι. Με τα μέσα. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε τέτοια αγωνία, αλλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύγχρονη τεχνολογία που δίνει αυτή τη δυνατότητα, αναμφίβολα πρέπει να αξιοποιείται. Βεβαίως χρησιμοποιούμε και όλους τους παραδοσιακούς τρόπους. Είμαστε, εγώ ειδικά, αλλά και όλο το κόμμα, φανατικοί του χαρτιού. Θέλουμε την εφημερίδα. Και της αφίσας, άμα δεν κρατήσεις εφημερίδα, και της αφίσας, βεβαίως. Άμα είναι όμορφη αφίσα. Ρυπαίνει λίγο η αφίσα προεκλογικά. Είναι πολύ ωραία και είναι ένας τρόπος που δίνει στο μήνυμα αυτός ο παραδοσιακός, που σε φέρνει και αυτός πιο κοντά με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί είναι στο εργοστάσιο που δουλεύει να βλέπει την αφίσα του κόμματος με τα αιτήματά του, στη γειτονιά του να ξυπνήσει ένα πρωί και να βρει μια ωραία αφίσα που να λέει δυνατό το ΚΚΕ. Οι άνθρωποι μας το χαίρονται αυτό. Όλες αυτές οι μορφές είναι χρήσιμες, αλλά αναμφίβολα χρήσιμες πολύ περισσότερο τη σημερινή εποχή, στον 21ο αιώνα. Είναι και η νέα τεχνολογία, ναι, φυσικά. Σε αυτή την τεχνολογία τώρα, εσείς, χωρίς την αγωνία του να φτιάξετε ένα βιντεάκι μέσω του TikTok, εσείς προσωπικά. Φτιάχνουμε βιντεάκια. Είστε πολύ δημοφιλείς. Γίνεστε διαρκώς viral. Εντάξει, τα έχετε χιλιοπεί και για το Λούμπεν και πώς το λέτε, αυτοί είστε. Αλλά αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Όλο αυτό το χαίρεστε. Προέκυψε, φαντάζομαι, τυχαία. Έτσι δεν είναι? Καλά, ναι. Είναι μια έκφραση που τη λέω. Την είπα κάποια στιγμή στη Βουλή, θέλοντας να δείξω τη συμπόρευση που έχουν τα βασικά κόμματα, που ενώ μέσα στη Βουλή τσακώνονται, βλέπετε κάτι κοκορομαχίες, ναι, οι οποίες έρχονται από το πουθενά και για πίθανα πράγματα που δεν χρειάζεται να σηκώνουν καν τους τόνους, για παράδειγμα. Απλά θα μπορούσε να γίνει ανταλλαγή επιχειρημάτων, και ενώ έχουν σύμπνοια, κοινή σύμβλεψη στρατηγική σε αυτά τα ζητήματα και ίδιες τελικά προτάσεις, έρχονται και δημιουργείται αυτό το κλίμα. Είναι ψεύτικα και τους είπα, δηλαδή, αλλά αυτοί είστε. Διότι είναι η υποκρισία, περισσεύει σε αυτό το πολιτικό σύστημα, περισσεύει στα κόμματα του κατεστημένου, στα αστικά κόμματα, που εκφράζουν διαφορετικά συμφέροντα από αυτά που κατά την άποψή μας έπρεπε να είναι τα λαϊκά και είναι τα λαϊκά συμφέροντα. Και από αυτή τη σκοπιά βεβαίως γίνεται η κριτική, και είναι μια έκφραση η οποία σηματοδότησε αυτό, όπως και άλλα πράγματα. Άλλες φράσεις, όπως που τα βρήκατε αυτά, τα φιντάνια. Και το άλλο με τους αραμπάδες που λέτε, πώς το λέτε? Ναι, αυτό καλά ήταν ένα ψυχεδελικό ποιηματάκι που το λέγαμε στα παιδικά μας χρόνια, στο σχολείο. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία που είναι η λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Τόση ψυχεδέλεια. Ας φύγουμε τώρα από την επικοινωνία και να μπούμε με γέφυρα αυτό που είπατε, αυτό που εσείς αποκαλείτε μια ομοιογένεια στα αστικά κόμματα, και καταλαβαίνω ότι εκεί εντάσσετε όλα τα κόμματα, σωστά? Ναι. Το τελευταίο διάστημα σας ασκείται πίεση, πολύ έντονη πίεση, ότι το είπε και ο κύριος Τσίπρας πολύ πρόσφατα, ότι αν, ας πούμε, την επομένη των εκλογών λείπουν 5-10 βουλευτές για να φύγει η δεξιά, πρέπει το ΚΚΕ να αναλάβει την ευθύνη του. Ναι, ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρει ότι δεν πιέζει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ δεν πιέζεται, έχει καθαρή θέση για αυτό το ζήτημα πολλά χρόνια, επανειλημμένα την έχει εκφράσει. Ο κύριος Τσίπρας από τη μεριά του προσπαθεί να πιέσει, γιατί έτσι θεωρεί, ψηφοφόρους δικούς του, πρώην, οι οποίοι μετατοπίζονται και έρχονται προς το ΚΚΕ, θεωρώντας ότι μπορεί έτσι να τους βγάλει μνήμες του παρελθόντος,
Όμως πλέον υπάρχει εμπειρία. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτός ο κόσμος έχει κατασταλάξει για το τι εστί ΣΥΡΙΖΑ, ποια πολιτική ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση, γιατί τώρα δεν είναι πια η πρώτη φορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, 4,5 χρόνια ήταν εκεί. Μα πάντα υπάρχει κάποιος καταναγκασμός τέτοιος σε αυτό το σύστημα που ζούμε. Αν είναι δυνατόν να μην το ξέρει ο κύριος Τσίπρας. Αν δεν το ξέρει, δεν έχει, είναι ανίκανος να κυβερνήσει. Είναι ανίκανος να είναι αρχηγός κόμματος. Δεν μπορεί να μην το ξέρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ανίκανος ούτε αφελής. Ξέρει πάρα πολύ καλά, για παράδειγμα, ότι και σήμερα, χτες ήταν τα μνημόνια, τα γνωστά με την Τρόικα, σήμερα είναι το νέο υπερμνημόνιο. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει προαπαιτούμενα. Είναι τα ευρωπαϊκά εξάμενα. Πολλά και αυτά θα πάρει χρήματα, μα και πριν έπαιρνε. Έτσι υπάρχει στήριξη. Μνημόνιο έγινε για να πάρει χρηματοδότηση και για να υπάρχουν μετά τα χρέη που θα αποπληρώσει σταδιακά ο πάλι ο ελληνικός λαός για να τα δώσει σε αυτούς που του δανείσανε. Έτσι γίνονται όχι τα πράγματα. Το ποσό, άρα λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης έχει προαπαιτούμενα. Mm. Ξέρει δηλαδή ότι πρόκειται, εντάξει δεν τα λένε μνημόνια τώρα, αλλά πρόκειται για αντιλαϊκά μέτρα. Να συμφωνήσουμε σε αυτό λοιπόν. Δεν μπορεί να μην το ξέρει. Αν λέει ότι δεν το ξέρει, απλά κοροϊδεύει. Να άρα λοιπόν, ρωτήσω, επειδή ναι, το ξέρει και επειδή είναι σύμφωνος με τη Νέα Δημοκρατία, με άλλα κόμματα σε αυτό, θα υλοποιήσει αυτές τις πολιτικές. Γιατί αυτά τα προαπαιτούμενα έχουν συγκεκριμένες αντεργατικές πολιτικές, έχουν ένταση της εκμετάλλευσης, έχουν νέες αλλαγές αρνητικές στις εργασιακές σχέσεις. Στα ωράρια, στους μισθούς, στις συντάξεις, μέρα που είναι σήμερα που συζητάμε, ναι, εργατικής πρωτομαγιάς, mm-hmm, με συγκεκριμένα αιτήματα. Άρα λοιπόν αυτά τα ξέρει και έχει επίσης υιοθετήσει την πολιτική των funds, των τραπεζών, για να σωθούν οι τράπεζες, υποτίθεται, λοιπόν, και τα δίνει στα διάφορα κοράκια για να την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν μπαίνετε μέσα σε μια κυβέρνηση προκειμένου από μέσα να προωθείτε τις φιλολαϊκές πολιτικές σας? Αυτή είναι μια ερώτηση που σας τη θέτουν, ναι, και ναι, τη συζητάει και ναι, ο κόσμος. Ναι. Γιατί το ΚΚ προτιμάει να είναι απέναντι και να ασκεί κριτική από το να είναι μέσα και να συνδιαμορφώνει πολιτική? Ναι, είναι ένα ερώτημα που μας το θέτουν. Mm. Βέβαια, πολύ λιγότερο πρέπει να σας πω από ότι παλιότερα, από ότι για παράδειγμα το 2012. Μπορεί να το πήραν απόφαση ήταν, ότι δεν μπαίνετε. Όχι, πήραν και απόφαση για το τι λέμε ακριβώς. Πείτε. Δηλαδή καταλάβαν το τι λέμε, για παράδειγμα. Και το θέτουν το ερώτημα λοιπόν και εμείς καθαρά τους απαντάμε ότι αυτό θα είναι πραγματική προδοσία, όχι των θέσεων γενικά των δικών μας, αλλά αυτό που καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Αυτό δηλαδή που τους λέμε προεκλογικά, γιατί πρέπει να δυναμώσουν το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή, μέσα στο λαό, παντού. Αλλά όχι θα μέσα ήταν στην προδοσία κυβέρνηση των θέσεων, mm, αν μπαίναμε σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, είναι από τώρα πασίγνωστο, mm, γνωστό τη πάση, mm, ότι η όποια κυβέρνηση βγει, με όποιο πρόσημο και με όποια σύνθεση, θα είναι εξίσου αντιλαϊκή κυβέρνηση. Θα είναι κυβέρνηση χειρότερη από την προηγούμενη. Όπως χειρότερη από την προηγούμενη είναι και αυτή η κυβέρνηση σημερινή, όπως χειρότερη η κυβέρνηση ήταν και η προηγούμενη από αυτή, γιατί τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, σε σχέση με την προηγούμενη. Αν είχαμε εδώ έναν συνάδελφό σας κοινοβουλευτικό από τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ, θα σας έλεγε ο μεν ένας ότι αύξησε τον κατώτατο μισθό, ο άλλος ότι έφερε επενδύσεις, ο άλλος ότι βελτίωσε την κατάσταση προσλαμβάνοντας προσωπικό στην υγεία κλπ. Γίνονται και πράγματα στην κατεύθυνση των πολιτικών που ναι, τον 21ο αιώνα μιλάμε για μισθούς οι οποίοι, αν γίνουν και αν αυξηθούν έτσι όπως υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης ή όπως υπόσχεται, ναι, ο κύριος Τσίπρας αν κυβερνήσει, που θα φτάσουν το 2027, εάν γίνουν όλα αυτά που λέει και αν πάνε καλά τα δημοσιονομικά και αν έχει αντοχές η οικονομία και αν δεν έχουν γίνει διάφορα πράγματα στο διεθνές ή ευρωπαϊκό, ναι, περιβάλλον, θα φτάσουν να είναι στο επίπεδο του 2011. Και κοιτάξτε να δείτε, το 2011 ήταν το ρεύμα, δεν είχαμε αυτές τις ανατιμήσεις που υπάρχουν σήμερα. Το νερό το ίδιο, τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης το ίδιο. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρει ο κόσμος τι να ψωνίσει. Έχουν πάει στα ύψη. Πάω, ναι. Όχι συχνά βέβαια, αλλά έχετε εικόνα. Εικόνα βέβαια. Το ΚΚ τι λέει για τους μισθούς?
Δηλαδή ότι πόσο πρέπει να φτάσει ένας μισθός για να εξασφαλίζει αυτό που θεωρείται σύστημα. Ο μισθός σήμερα πρέπει να είναι αξιοπρεπής μισθός. Να καλύπτει δηλαδή τις σύγχρονες ανάγκες, να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς ο άνθρωπος. Αυτό είναι. Ο κατώτερος μισθός καθορίζεται από μια σειρά παράγοντες. Να μπορεί να έχει το σπίτι του, να μην το πληστηριάζουν, να μπορεί να πηγαίνει στην αγορά και να ψωνίζει προϊόντα φτηνά και ποιοτικά. Καθορίζονται από μια σειρά τέτοια ζητήματα και σε αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε. Έχουν για παράδειγμα τα σωματεία που εμείς παλεύουμε πρωτοπορά, έχουν και νίκες σε αυτό το ζήτημα. Έχουν επιβάλει συλλογικές συμβάσεις, παρότι στην ουσία είναι καταργημένες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γίνεται μια προσπάθεια και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ξέρετε, ναι, να επανέλθει. Αλλά όμως, κοιτάξτε να δείτε, η συλλογική σύμβαση στην ουσία δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί σε πάρα πολλούς κλάδους. Με την πάλη τους οι εργαζόμενοι τα καταφέρνουν. Όπως επίσης και αυξήσεις και δικαιώματα και κατακτήσεις έχουν, γιατί το ΚΚΕ, ακριβώς επειδή είναι απέναντι σε όλα αυτά, ακριβώς επειδή δεν ανέχεται και δεν στηρίζει τέτοιες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, μπορεί να είναι μπροστά και να έχει ανάσες ανακούφισης ο ελληνικός λαός, να, σας να έχει και κατακτήσεις κλπ. Γιατί όταν ισχύει, για παράδειγμα, να τελειώσουμε αυτό, αυτό που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πιο πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο γνωστός νόμος Βρούτση-Αχτσιόγλου. Τα εργασιακά. Λοιπόν, τα εργασιακά. Και βεβαίως ότι με υπουργική απόφαση θα καθορίζεται ο κατώτερος μισθός ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας. Αυτό μπορεί να φαντάζει για κάποιους οι οποίοι είναι, για παράδειγμα, επιχειρηματίες, να λένε ναι, το ζητάνε, το διεκδικούνε από τη σκοπιά τους. Όμως για τον άνθρωπο που έχει λιώσει αυτά τα χρόνια, έχει ματώσει, έχει πληρώσει τα πάντα, πληρώνει φορολογία και δεν ξέρει κατά πού να κάνει, που πληρώνει τα μαλλιά της κεφαλής του σε όλα τα ζητήματα και μειώνεται ο μισθός ή μένει ο ίδιος ή αυξάνεται ελάχιστο με αυτά δεν τα διάφορα. Τίποτα, λέτε. Δεν του λέει τίποτα. Ναι. Μα αφού από τη μια τσέπη του μπαίνουν, από την άλλη του βγαίνουν. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει πολιτικός, και το λέω με την πιο κοινική εκδοχή του πράγματος, υπάρχει πολιτικός που δεν θέλει να μπορεί αύριο το πρωί να δώσει κατώτατο μισθό 2.000 ευρώ? Θέλω να πω, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει περίπτωση να μην θέλουν να δώσουν πολύ μεγάλους μισθούς, να μην θέλουν να δουλεύουν τα πάντα ρολόι υπέρ του πολίτη? Δεν τους συμφέρει θέλουν, για λόγους πολιτικής δύναμης. Δεν μπορούν, μήπως δεν είναι ρεαλιστικό αυτό που λέτε? Η πολιτική τους είναι να υπηρετεί, για παράδειγμα, μεγάλα συμφέροντα. Να υπηρετεί εφοπλιστές, το μεγάλο κεφάλαιο, το εφοπλιστικό, το τραπεζικό, το εμπορικό μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή αυτά που κάνουν, που δεν δίνουν τόσους μισθούς ή που αλλάζουν εργασιακές σχέσεις για χειρότερα για το λαό μας. Τους μεγάλους βεβαίως μισθούς. Το σηκώνει. Βεβαίως το σηκώνει. Καταρχήν υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας, επιχειρηματικοί όμιλοι που έχουν τεράστια κέρδη. Μην σας πω τώρα, δηλαδή για πρώτη φορά φέτος θα δώσει το μέρισμα των μετοχών από το χρηματιστήριο στους μεγαλομετόχους εκεί παραπάνω από το 2009. Παραπάνω από ό,τι έδινε το 2009 θα δώσει. Και αυτό το μέρισμα δεν φορολογείται έτσι όπως φορολογούνταν πριν. 5%. Τώρα είναι 5%, το έκανε η Νέα Δημοκρατία, το είχε κάνει 10% ο ΣΥΡΙΖΑ, το μείωσε από 15% που ήταν, που έπρεπε να φορολογηθεί. Τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει μια κοινωνία που ματώνει, που υδρώνει συνεχώς και έχεις τα φορολογικά έσοδα να εισπράττονται κατά 95% από τον εργαζόμενο λαό. Βέβαια, ξέρετε ότι 4 στους 10 Έλληνες... Και το 5% να πληρώνουν οι μεγάλοι. 4 στους 10 όμως ξέρετε κι εσείς ότι δηλώνουν ελάχιστα. Αυτό είναι και αποδεικτικό μιας εκτεταμένης φοροδιαφυγής που διαχρονικά μαστίζει την οικονομία μας. Φαντάζομαι το αποδέχεστε ως ανάγνωση. Μόνο που η φοροδιαφυγή και κοιτάνε αυτούς που φοροδιαφεύγουν, ναι, αφού είμαστε έξω, στη φύση, μέρα που είναι. Σε ωραίο περιβάλλον. Ναι, αυτοί που φοροδιαφεύγουν είναι κυρίως μικροί επιχειρηματίες. Οι μεγάλοι που φοροδιαφεύγουν, οι μεγάλοι επιχειρηματίες που φοροδιαφεύγουν, δεν τους κυνηγάνε αυτούς. Εκείνοι φοροαποφεύγουν. Αυτοί φοροαπαλλάσσονται. Υπάρχουν 50 φοροαπαλλαγές και ελαφρύνσεις, για παράδειγμα, για τους εφοπλιστές. Αλλά φοροελαφρύνσεις για τον αυτοαπασχολούμενο επαγγελματία,
αυτόν που έλεγα μικροεπιχειρηματία, ο οποίος αναγκάζεται από τα πράγματα, γιατί δεν έχει να πληρώσει, να κρύβει και κάποια έσοδα που έχει. Που, αλλά όμως αυτά δεν είναι αυτό. Δεν η γνωρίζω τι φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές, αλλά κοινωνία. Η αδικία η μεγάλη, ναι, τα δισεκατομμύρια, ναι, είναι στους μεγάλους, είναι στους λίγους. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου λίγο, γιατί ξεκίνησα από τη συγκυβέρνηση και το pressing που σας κάνει κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά βάση. Ναι, δεν νιώθουμε κανένα pressing. Υπάρχει. Μπορεί εσείς να μην πιέζεστε, αλλά εκείνοι προσπαθούν να σας πιέσουν. Εντάξει, αυτοί προσπαθούν να υποκλέψουν ό,τι ψήφο μπορούν ή να μειώσουν διαρροή, λοιπόν, που υπάρχει. Και αυτό είναι θεμητό στον προεκλογικό αγώνα. Ας αφήσουμε μόνο λίγο. Που λέμε ότι δεν θα τους περάσει, γιατί ο κόσμος πλέον έχει βγάλει και συμπεράσματα. Ας αφήσουμε τη συγκυβέρνηση και ας πάμε στην άλλη άσκηση που τώρα τελευταία μπήκε στο κάδρο, που λέει κυβέρνηση ανοχής. Εσείς έχετε πει όχι και στην κυβέρνηση ανοχής. Μα το ίδιο είναι. Το ίδιο λέτε είναι. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο. Είναι λίγο εξωπραγματικό, αλλά επειδή είστε άνθρωπος που δεν έχει πρόβλημα να τοποθετηθεί, θέλω να σας το θέσω. Ας πούμε ότι την επομένη των εκλογών βγαίνουν τα κουκιά, όπως λέμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, αλλά έχει λιγότερες από 100 έδρες στη Βουλή. Και μπορεί να σχηματιστεί από τα υπόλοιπα κόμματα μια κυβέρνηση ανοχής. Με μόνη δέσμευση να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και να ισχύσει ξανά απλή αναλογική από την επόμενη. Τι θα κάνατε? Καλά, τώρα κυβέρνηση μόνο για τον εκλογικό νόμο δεν γίνεται. Ας πούμε ότι υπάρχει τέτοια δεν δέσμευση. Γίνεται, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τι θα κάνατε? Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει κυβέρνηση ανοχής που θα κάνει μόνο ένα εκλογικό νόμο και μετά την άλλη μέρα θα φύγει. Αν υπήρχε. Δηλαδή αυτό να είναι κυβέρνηση μια εβδομάδα. Ναι, ίσα για να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Και περνάει μια εβδομάδα και γίνεται ο εκλογικό νόμο. Τι θα κάνατε? Γιατί σε πάλι... Είναι ωραία άσκηση. Τι ναι, θα κάνατε? Καμιά ανοχή δεν θα δείξει. Ούτε σε αυτό. Ούτε τότε. Διότι δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί μας πάλι θα υπάρχει το πρόβλημα μετά τη βδομάδα που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος και θα γίνουν εκλογές πάλι με αυτόν τον τρόπο απλής αναλογής. Πάλι θα έρθουμε σε αυτή τη συζήτηση κυβέρνηση ανοχής, κυβέρνηση στήριξης με ποιους. Εμείς λέμε πολύ απλά το εξής ζήτημα. Ναι. Και με απλή αναλογική μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση και με οποιοδήποτε μπορεί εκλογικό σύστημα. Πρέπει και να αυτό δεν είναι σύστημα απλής αναλογικής, είναι ένα αναλογικότερο σύστημα. Μπορούν να γίνουν κυβερνήσεις συνεργασίες. Εμείς αυτό λέμε, δεν το αρνούμαστε. Ναι, αλλά λέτε τη συνεργασία να την κάνουν οι άλλοι. Μόνο που, ναι, αυτές οι συνεργασίες κάνουν κόμματα που έχουν ίδια κατεύθυνση, ίδια στρατηγική. Μπορεί να συμφωνήσουν σε κάποια προγράμματα. Για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να βρει βουλευτές, αν του λείπουν, να τον ανεχτούν για ένα διάστημα, για παράδειγμα, στα άλλα κόμματα. Μπορεί να βρει στη Νέα Δημοκρατία. Το 50% των νομοσχεδίων που έφερε η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη θητεία στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τα ψήφισαν υπέρ. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τα 70%. Εσείς πόσα ψηφίσατε? Βρήκε βουλευτές όταν του λείπαν για να ψηφίσει το τρίτο χειρότερο μνημόνιο. Εσείς το 2015. Και τον ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, χώρια που πολλούς υποψήφιους που έχει ο κύριος Τσίπρας στα ψηφοδέλτια του πλέον, ήταν συγκυβερνήτες, υπουργοί κορυφαίοι με κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ, είτε με κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας όπως είναι ο κύριος Αντώναρος. Λέτε ότι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, λέτε ότι είναι. Βεβαίως είναι. Εσείς πόσα ψηφίσατε? Μπορεί να βρει δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους να τον στηρίξουν, μάλιστα, άμα θέλει για να ψηφίσει ένα καλύτερο εκλογικό νόμο. Και κοιτάξτε να δείτε, μου και αυτό που εδώ σας είμαστε. Δεν χρειάζεται να δώσουμε ανοχή για να ψηφιστεί, για παράδειγμα, ένα θετικό μέτρο. Εδώ είμαστε στη Βουλή που θα είμαστε, θα στο φέρει και το μέτρο το θετικό το ψηφίζουμε. Έχετε ποσοστό? Άμα του λείπουν πόσα... οι ψήφοι, μπορεί να πάρει, αν είναι θετικό το μέτρο. Κύριε δηλαδή Κουτσουμπά, και ένα ευρώ να δώσει στο λαό, εμείς δεν λέμε όχι. Ψηφίστε. Έχουμε ψηφίσει. Ωραία. Και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά τα μέτρα. Θετικά μέτρα αν υπάρχουν, αλλά αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Της τελευταίας τετραετίας αυτά τα μέτρα, τα επιδόματα, τα ΠΑΣ, τα καλάθια, αυτά τα έχει ψηφίσει το ΚΚΕ στη Βουλή? Κάποια ναι, που όντως ανακούφιζαν. Τη λογική όμως αυτή επί της αρχής του νομοσχεδίου, ναι, όλα ή ψηφίσαμε παρόν σε κάποια. Τη λογική που είχε το νομοσχέδιο ότι με ΠΑΣ και με καλάθια θα λυθεί το πρόβλημα. Εντάξει, δεν και δεν λέω τώρα αυτό που είπε ένας τηλεθεατής, μάθαμε και από τι γίνεται ο Καπαμάς, καλάθια Καπαμά. Ναι, έτσι είχε πει ο άνθρωπος και εδώ που τα λέμε, εντάξει. Ώρα που είναι τώρα δεν είναι ακατάλληλη, αλλά υπόθηκε σε κανάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι τώρα. Πρόκειται για γελιότητα. Όποιος πάει στο σούπερ μάρκετ ξέρει τι συμβαίνει με αυτό το περιβόητο καλάθι. Πώς φαντάζεστε την Ελλάδα του μέλλοντος, κύριε Κουτσουμπά? Οι οικογένειες δεν έχουν
να πληρώσουν μετά τις 10-15 πρώτες μέρες του μήνα θέλετε που παίρνουν να, το μισθό θέλετε τους. Να κάνουμε αυτήν την άσκηση. Αν σας ρωτήσω, ας πούμε ότι έχετε όλες τις δυνατότητες, έχετε όλη την εξουσία να κάνετε αυτή τη χώρα όπως ονειρεύεται το ΚΚΕ ή όπως οραματίζεται ότι πρέπει να είναι η χώρα μας. Πείτε μου τα 5 πρώτα πράγματα που θα κάνετε. Κρατικοποίηση παντού. Καταρχάς, θα σας πω. Καταρχάς πρέπει ο ίδιος ο λαός να θέλει αυτό. Έστω ότι είμαστε. Θέλω εκεί. Να το διευκρινίσω αυτό. Να είναι να στηρίξει και να συμμετέχει. Γιατί εμείς όταν λέμε ότι θέλουμε πραγματικά ο εργαζόμενος λαός, η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα να βρίσκονται στην εξουσία, σε αυτή την εξουσία, να την ελέγχουν, να συμμετέχουν από τους χώρους δουλειάς. Εννοείται δημοκρατικά, με δημοκρατική επάνω, νομιμοποίηση. Ναι, αλλά όχι απλά σαν αυτή τη δημοκρατία, την επίφαση δημοκρατίας που έχουμε σήμερα, που είναι δικτατορία των μονοπωλιακών ομίλων. Η δική μας δημοκρατία ναι, είναι δικτατορία. Δικτατορία σήμερα. Των μονοπωλίων, βεβαίως. Ο εργαζόμενος λαός δεν ζει δημοκρατικά, ούτε επιλέγει δημοκρατικά. Τα ξέρουμε όλα αυτά πώς γίνονται σε αυτές τις χώρες. Όμως ο πολίτης έχει άρα, φωνή, λοιπόν, έχει λέω, ψήφο. Λέω γιατί το εξής. Ο εργαζόμενος λαός, κοιτάξτε να δείτε, δεν ισχύει αυτό. Στο δικό μας, όχι όραμα, στο δικό μας σχέδιο, αυτό που με ρωτούσατε, ένα από τα 5, είναι για παράδειγμα οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού στη Βουλή που θα συμμετέχουν σε αυτή την εργατική λαϊκή εξουσία, λαϊκή διακυβέρνηση, ναι, όπως θέλετε, ναι, πέστε το, θα είναι ανακλητοί. Θα εκλέγονται από το λαό, αλλά θα είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή. Ξέρετε την αυτό κριτική τώρα, που σας αυτό ασκείτε. Τώρα δεν ισχύει. Όχι, συγγνώμη να τελειώσω, ναι, το ερώτημα, γιατί να μην το αφήσω κενό. Ναι. Άρα, ένα μέτρο θα είναι αυτό. Θα υπάρχουν αλλαγές σε αυτό το κράτος. Το αυταρχικό, το συντηρητικό, το αντιδραστικό κράτος που δεν μπορεί να ικανοποιήσει προβλήματα των πολιτών, αλλά ικανοποιεί προβλήματα με fast track διαδικασίες. Για παράδειγμα, εκεί δεν υπάρχει γραφειοκρατία. Όταν πρόκειται για μεγάλα πάντως, συμφέροντα σε και ψηφίζει νόμους και παίρνει μου, αλλά όταν είναι να δώσει είπατε. Μια αποζημίωση στον εργαζόμενο, στον άνθρωπο που πλήγηκε είτε από ένα σεισμό, είτε από μια πλημμύρα, είτε από πυρκαγιά, μας παίρνει δεκαετίες ή δεν παίρνει και καθόλου. Για το δηλαδή, ανακλητή όμως δεν βάζει ένα φράγκο στην τσέπη του λαός. Υπάρχει το εξής. Όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή και όπου υπήρξε κομμουνιστικό καθεστώς, οι έννοιες της ανάκλησης, της ψήφου, της ανάδειξης είναι πολύ σχετικές. Είδαμε τις προάλλες το συνέδριο το ετήσιο στην Κίνα, για παράδειγμα. Και είδαμε να παίρνουν σηκωτό έναν πρώην κορυφαίο. Καλά, τώρα μην πείτε ότι έχει κομμουνισμό η Κίνα τώρα. Μην τρελαθούμε. Τι καπιταλισμό έχει καραμπινάτου έχει. Η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη δύναμη, απειλεί την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στο διεθνές καπιταλιστικό σύστημα. Τι μου λέτε τώρα. Μιλάτε για δεκαετίες πάρα πολλές πριν. Υπάρχει τότε πουθενά που στον κόσμο. Ακόμα, δηλαδή. Υπάρχει πουθενά σήμερα, στον κόσμο. Όχι, σήμερα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και γι' αυτό. Ωραία. Δεν... Κρατικοποίησης παντού, η εξουσία. Αν θέλετε, μήπως θέλετε να με ρωτήσετε αν υπήρξαν προσπάθειες να οικοδομηθεί σοσιαλισμός, όπως για παράδειγμα στη Σοβιετική Ένωση. Όχι, σας ρωτώ. Στη Ρωσία τώρα, στη Σοβιετική Ένωση. Τότε βεβαίως έγιναν προσπάθειες, αλλά γίναν λάθη. Πολλά λάθη. Πάρα πολλά και ελλείψεις πολλές υπήρχαν. Όπως είχαν και πάρα πολλά θετικά, τα οποία αυτά αποκρύπτονται. Εμείς δεν αποκρύβουμε τίποτα, ούτε τα θετικά που έγιναν, αλλά ούτε και τα λάθη. Μόνο εμείς τα έχουμε μελετήσει. Και βεβαίως αυτά τα λάθη και οι ελλείψεις δεν θα ξαναγίνουν. Η κοινωνικοποίηση όμως στη σημερινή εποχή είναι απαραίτητη να γίνει. Δεν μπορεί τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι μεγάλες επιχειρήσεις, η βιομηχανία, ο ορυκτός πλούτος της χώρας, η θάλασσα, ο αέρας να ανήκουν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Να πουλούνται σε ιδιώτες, στους περιβόητους επενδυτές, στους ληστές δηλαδή, στους κηφίνες του μόχθου, του πλούτου που παράγει ο ελληνικός λαός. Κάποιος που μας ακούει, που δεν είναι ούτε επενδυτής, ούτε μεγάλο επιχειρηματίας, είναι ένας πολίτης με ένα εισόδημα τέτοιο που του επιτρέπει αν αρρωστήσει το παιδί του, να το πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο ή που του επιτρέπει το παιδί του να πάει σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Κάνει κάτι κακό στη πάρα δική πολύ σας κακό. Κοσμοθεωρία. Πάρα πολύ κακό, γιατί κοιτάξτε να δείτε, η λογική αυτή που ξεκίνησε ότι εντάξει βρε παιδιά δεν γίνεται και τίποτα, θα έχουμε και το δημόσιο νοσοκομείο, το δημόσιο τομέα, αλλά θα έχουμε και δίπλα το ιδιωτικό νοσοκομείο, την ιδιωτική κλινική, τον ιδιωτικό τομέα της υγείας και όλα αυτά θα συνυπάρχουν αρμονικά. Αυτή η άποψη που είχαν τα άλλα τα κόμματα. Αυτή η άποψη δυστυχώς οδήγησε, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια συνύπαρξη, στο να κερδίσει ο ιδιωτικός τομέας, να απορροφήσει
όλη αυτή την υπόθεση, να πληρώνει ο ελληνικός λαός και να απαξιώνονται τα δημόσια νοσοκομεία, το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτή η λογική ήταν που οδήγησε σήμερα να έχουμε ένα γιγαντωμένο ιδιωτικό τομέα στον τομέα της υγείας, mm-hmm. όπως και σε άλλους τομείς, να χρυσοπληρώνει ο άνθρωπος για να πάει να γιατροπορευτεί, για να κάνει κάποιες προληπτικές εξετάσεις, για να κάνει αποκατάσταση στην ασθένεια ή αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, το ίδιο συμβαίνει. Αφιερώνουν για να πάνε τα παιδιά τους να σπουδάσουν έξω. Γιατί να μην σπουδάσουν αντί εδώ και τα λεφτά να σπουδάσουν εδώ, αυτό λέμε και εμείς. Αλλά χρειάζεται ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα και υγείας και παιδείας. Αλλά αυτό προϋποθέτει να προσλάβεις γιατρούς με όλες τις ειδικότητες, να έχεις αρκετό αριθμό καθηγητών, δασκάλων, νηπιαγωγών, ώστε να μπορούν να είναι στελεχωμένα τα σχολεία, να έχει σχολικές στέγες όπως και νοσοκομεία με τις απαραίτητες υποδομές, να μην πέφτουν οι σοφάδες, να μην κινδυνεύει ο άνθρωπος. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να επιλύει μια κοινωνία. Γιατί όταν έχεις την υγεία, την παιδεία, την ενέργεια, αυτά δηλαδή με τα οποία ζει ο άνθρωπος, ζει η λαϊκή οικογένεια ως εμπόρευμα, τότε δημιουργείται αυτή η απαράδεκτη, η τραγική κατάσταση. Δηλαδή, έτσι οδηγούμαστε σε τραγωδίες. Επιτρέψτε μου, γιατί όλα αυτά... Γιατί το εμπόρευμα σημαίνει κέρδος. Σύμφωνοι. Άρα κρίνεις τα πάντα με βάση το κέρδος του επιχειρηματία, του επενδυτή και δεν υπολογίζεις την πραγματικότητα, υπάρχει τη ζωή, την ανάγκη μία, που έχει ο άνθρωπος. Ωραία, ας μείνουμε λίγο στην πραγματικότητα. Μας παρακολουθούν άνθρωποι, κάποιοι εξ αυτών είναι γονείς, τα παιδιά τους ας πούμε ότι δεν καταφέρουν να περάσουν στο πανεπιστήμιο μέσα και θέλουν να πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο έξω. Εσείς που είστε και πατέρας, τι θα κάνατε αν το παιδί σας έλεγε «Πατέρα, θέλω να πάω να σπουδάσω σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο»? Καλά, αν υπήρχε η δυνατότητα να πάει, θα μπορούσε να πάει. Άρα δεν είναι κακό, αυτό δεν θέλω αυτό. Να πω. Όχι, είναι κακό να το έχεις ως πολιτική επιλογή και ως προγραμματική δράση, ως κόμμα που κυβερνάς. Αυτό είναι το και κακό. Και αφού πάνε που πάνε, είναι έξω, να μην σου. Έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, δεν να μην είναι, φεύγουν όταν έξω τα παιδιά. Όταν υπάρχει ένα ιδιωτικό κολέγιο και δεν έχει περάσει κάπου και έχει τα απαραίτητα χρήματα αυτή η οικογένεια να στείλει το παιδί της, ας το στείλει. Ας το στείλει. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Ή το πρόβλημα είναι να πούμε ότι πρέπει να βάλουμε ένα stop σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει όλα τα παιδιά των ανθρώπων, των Ελλήνων, να σπουδάζουν και να σπουδάζουν εδώ, να μην ξενιτεύονται και να σπουδάζουν δημόσια, δωρεάν, και το δημόσιο σχολείο αυτό να είναι αναβαθμισμένο και έτσι όπως πρέπει τον 21ο αιώνα. Σας προβληματίζει διότι υπάρχουν ότι... και οι τεχνικές και οι επιστημονικές και οι τεχνολογικές δυνατότητες, υπάρχουν όλες οι παραγωγικές δυνατότητες που μπορεί να. Σας προβληματίζει ότι ενώ λέτε και, το, και εδώ όση ώρα συζητάμε, λέτε πράγματα που είναι πράγματι φιλολαϊκά. Δηλαδή στη βάση τους δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι θέλουμε καλή παιδεία, καλή υγεία με καθολική πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Σας προβληματίζει ότι σε κάθε εκλογές τα ποσοστά σας είναι πάνω κάτω, εκεί, κοντά στο 5, 6, 7, ναι, καλά, 4. Αυτό ελπίζουμε να αλλάξει τώρα. Πόσο θα είναι, λέτε τώρα. Πόσο, εσείς πάνω. Έχετε μυστικές μετρήσεις που τις ψάχνουμε αυτές παντού. Που υπάρχουν, μας δίνουν αύξηση, φαίνεται μια δυναμική, ναι, ότι έχει το κόμμα. Μέλη να εκφραστεί βέβαια την 21η Μαΐου. Εμείς καλούμε και από την εκπομπή σας τον κόσμο μας ακούει, όντως να πάει και να ρίξει στην κάλπη το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Σας προβληματίζει ότι ενώ λέτε πράγματα φιλολαϊκά, το ποσοστό σας δεν εκτοξεύεται. Ενώ η λογική, καλά, θα έλεγε που θα πάω στο κουτσούμπα που λέει, ναι, όλη η υγεία, όλη η παιδεία, καλούς μισθούς. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό πρέπει να κάνει, το απαντάμε. Λέτε, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Τώρα, άμα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, όχι, θέλουμε, θα ανοίξουμε μετά τις διαφημίσεις. Θέλουμε δύο εκπομπές. Γιατί υπάρχουν, ναι, λέω, υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που καθορίζουν τη συμπεριφορά. Ναι. Από τότε που γεννιέται και μεγαλώνει ο άνθρωπος, από τις πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις που διαμορφώνει. Αυτό το αστικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν μας έχει διαβρώσει όλους. Πάντως υπάρχουν ερωτήματα και βέβαια έτσι όπως γίνονται οι εκλογές, με ψεύτικα διλήμματα, με εκβιασμούς προς το εκλογικό σώμα, ορισμένες φορές έχει ως αποτέλεσμα τέτοιες καταστάσεις. Εμείς λέμε με βάση την πείρα να προχωρήσουμε μπροστά και να τα αφήσουμε πίσω αυτά. Θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε ελληνοτουρκικά, διεθνείς σχέσεις, αλλά και κάποια κοινωνικά που με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τι έχετε να μας πείτε από αυτόν. Σε πολύ λίγο. Μισό λεπτό. Όχι, κύριε εγώ Κουτσούμπα, γιατί είναι λίγο κρίσιμο αυτό που λέτε. Ακούστε ο να πόλεμος δείτε. Ξεκίνησε με επίθεση της Δύσης στη Ρωσία, αυτό λέτε. Μα ξεκίνησε, βέβαια. Άρα η Ρωσία, άρα συμφωνείτε με τον Πούτιν που λέει ότι εγώ αμήνομαι. Δεν είναι άμυρη ευθυνών οι Ηνωμένες Πολιτείες, άλλωστε το λένε ήδη. Τρέλα είναι να εγκαταλείψουμε τα όνειρά μας.
Το να αλλάξουμε τον κόσμο δεν είναι τρέλα, ούτε ουτοπία. Είναι δικαιοσύνη. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη εικόνα σε ρυθμό και κλίμα προεκλογικό με το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν φιλοξενείται συχνά τηλεοπτικά συνεργεία στον Περισσό, έτσι δεν είναι? Ναι. Συνήθως πάμε στα στούντιο. Λοιπόν, είμαστε υπό το άγρυπνο βλέμμα του Λένιν και συζητάμε για την οικονομία, για τη χώρα όπως την οραματίζεται το ΚΚΕ και γιατί τα ποσοστά σας, ενώ λέτε τόσο φιλολαϊκά πράγματα, δεν εκτοξεύονται. Να εκτοξευθούν. Να εκτοξευθούν, λέτε εσείς, ναι, αλλά γιατί δεν? Τώρα, τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές, τέτοιες ερωτήσεις απαντιούνται μόνο με καλέσματα, γιατί πρέπει να είναι δυνατό το ΚΚΕ. Ένα δυνατό ΚΚΕ στη Βουλή θα είναι ο ίδιος ο λαός δυνατός, αν βγει δυνατό. Είστε προοδευτικό κόμμα ή συντηρητικό? Με 15 βουλευτές και αλωνίζουμε όλη την Ελλάδα και παρεμβαίνουμε με τροπολογίες, με ερωτήσεις, με αναφορές, αποκαλύπτουμε ζητήματα. Έχουμε γλιτώσει ζητήματα αντιλαϊκά που πήγαν να περάσουν ή πήγαν να θαυτούν να μην τα μάθει ο κόσμος. Έχουμε ανοίξει δρόμους. Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε 30 βουλευτές, 50, όσους περισσότερους γίνεται. Είστε προοδευτικό κόμμα ή συντηρητικό? Ξέρετε, γίνεται πολύ κουβέντα τώρα, προοδευτική διακυβέρνηση. Βλέπουμε διάφορα διαγράμματα για το πού μπαίνει το ΚΚΕ, από εδώ, στη συντήρηση, στην πρόοδο. Πού είστε εσείς? Νομίζω πώς έχει κακοποιηθεί αυτός ο όρος. Πρόοδος για μας. Το ζήτημα καθένας να προσδιορίζει τι είναι πρόοδος. Ας πούμε, για μας πρόοδος είναι η κοινωνία να προχωράει μπροστά σε όφελος όμως των πολλών. Αυτών δηλαδή που παράγουν τον πλούτο σε αυτή την πατρίδα. Δεν είναι όμως μόνο η οικονομία. Θα πρέπει να προχωράει η κοινωνία μπροστά και να μην υπογράφουμε, για παράδειγμα, συμφωνίες μονόπλευρες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να έχουμε βάσεις θανάτου σε όλη την Ελλάδα. Από τη Σούδα της Κρήτης, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, μέχρι την Κεντρική Μακεδονία, μέχρι την Αλεξανδρούπολη, σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, και από εκεί στρατεύματα αμερικάνικα, νατοϊκά, να πηγαίνουν σε άλλες χώρες δημιουργώντας εμπλοκές, πολεμικές επιχειρήσεις και να βάζουν σε κίνδυνο τους λαούς. Ήθελα να μιλήσουμε αυτό δεν είναι πρόοδος. Για τα κοινωνικά δικαιώματα, όμως θα βάλω έναν αστερίσκο να επανέλθουμε μετά αν έχουμε χρόνο, γιατί με πάτε σε ένα πεδίο εξωτερικής πολιτικής και νομίζω ότι αξίζει και εκεί να σας ακούσουμε. Για παράδειγμα, ελληνοτουρκικά, λέει η Τουρκία, πάμε στη Χάγη με λύση πακέτο. Μετά τους σεισμούς μοιάζει κάπως να έχει πέσει η ένταση. Καταρχάς, πείτε μου, πιστεύετε ότι μπορείτε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί στην Ελλάδα να συμφωνήσετε για αυτά τα μείζωνα, αυτά που είναι υπερκομματικά, δεν είναι θέμα οικονομικών θεωριών, είναι θέμα υπαρξιακό της χώρας? Καταρχάς, νομίζω δεν πρέπει να μας ξεγελάει μια πτώση των τόνων που παρατηρείται σε προεκλογική περίοδο και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Γιατί και η Τουρκία έχει εκλογές στις 14 Μαΐου και η Ελλάδα στις 21 Μαΐου. Δεν πρόκειται για πτώση των τόνων. Μπορεί βεβαίως στη δημοσιότητα να μην φαίνονται διάφοροι, να έχουν χαλαρώσει κάπως οι δηλώσεις, αλλά η τουρκική εξωτερική πολιτική, η επιθετική πολιτική συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει. Δηλαδή η αμφισβήτηση της γαλάζιας πατρίδας ή τα κυριαρχικά δικαιώματα που απειλούνται της Ελλάδας είναι μπροστά. Μπορεί υπόγειες διεργασίες γίνονται, βεβαίως. Εντάξει, δεν έχουμε ξέρουμε, όμως απειλές δηλαδή, δημόσιες, και οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ. Ναι, όμως γίνονται υπόγειες διεργασίες και γίνονται στην κατεύθυνση το να αποκατασταθεί το κλίμα των συμμάχων μας, του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, με την Τουρκία, για να την αποσπάσουν από την αγκαλιά της Ρωσίας, που σημαίνει υποχωρήσεις και πίεση προς την ελληνική άρχουσα τάξη για υποχωρήσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα. Πείτε μου για τη Χάγη, γιατί δεν θα προλάβουμε. Και αν και δεν ξέρω εκτίμηση. Αν τώρα ο Ερντογάν ή ο Κιλιντζάρογλου με ποιον θα είναι καλύτερα. Ναι. Φαίνεται ή λένε ότι είναι ίσως καλύτερα για κάποια δημοκρατικά δικαιώματα στο εσωτερικό της Τουρκίας θα είναι καλύτερα ο Κιλιντζάρογλου. Για μας όμως... Μη μας μπερδεύει όμως η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ή το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας. Ό,τι λέει η αστική τάξη της Τουρκίας που διεκδικεί απέναντι σε
σε κυριαρχικά δικαιώματα, σε συμφέροντα, για να πάρει μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτό το αλυσβερίσι των αγορών και των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο ισχύουν. Και ο άλλος αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, νησιά κλπ. Να πάει η Ελλάδα στη Χάγη. Η Τουρκία θέλει λύση πακέτο. Η Ελλάδα λέει, η ελληνική πολιτεία λέει, εμείς έχουμε μία διαφορά, τις θαλάσσιες ζώνες. Εσείς τι λέτε? Ναι, αυτή είναι η μοναδική διαφορά που υπάρχει και δεν υπάρχει άλλη. Η Τουρκία βάζει όλο το πακέτο μπροστά και δυστυχώς σας ξαναλέω αυτό που πρέπει να ξέρει και ο ελληνικός λαός, ότι η ελληνική κυβέρνηση με ανοχή της αφήνει τους συμμάχους της, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες πιο ειδικά, να κάνουν τέτοιες συζητήσεις με την τουρκική ηγεσία για να υπάρξει υποχώρηση σε αυτά και να πάνε όλα πακέτο. Είστε χυμαρόδης. Δεν θα ανοίξω τη συζήτηση για το ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή και πολύ σαφής η θέση του ΚΚΕ. Θα ήθελα όμως να μου πείτε στον πόλεμο... Μάλλον στον πόλεμο που μένετε, αλλά που ξεκίνησε με μία εισβολή από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Ναι. Ποια είναι η θέση του ΚΚΕ? Είστε κοντά στη Ρωσία? Ναι. Ο πόλεμος ξεκίνησε πέρσι το Φεβρουάριο, οι πολεμικές επιχειρήσεις εκ μέρους της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Ο πόλεμος όμως, ο ιμπεριαλιστικός, είχε ξεκινήσει πολύ πριν. Δηλαδή είχε ξεκινήσει με παρεμβάσεις και άλλων δυνάμεων του ευρωατλαντικού άξονα, όχι αυτή τη φορά του ασιατικού, ρωσοασιατικού άξονα, με παρεμβάσεις και στα εσωτερικά της Ουκρανίας. Άρα λέτε ότι με ανατροπή. Μισό λεπτό. Όχι, κύριε εγώ, Κουτσούμπα, γιατί είναι λίγο κρίσιμο αυτό που λέτε. Ακούστε ο να πόλεμος δείτε. Ξεκίνησε με επίθεση της Δύσης στη Ρωσία, αυτό λέτε? Μα ξεκίνησε, βέβαια. Άρα η Ρωσία. Άρα συμφωνείτε με τον Πούτιν που λέει ότι εγώ αμήνομαι? Δεν είναι άμυρη ευθυνών οι Ηνωμένες Πολιτείες, άλλωστε το λένε οι ίδιοι. Συμφωνείτε με τον Πούτιν που λέει εγώ αμήνομαι? Μπαίνω στην Ουκρανία για να αμυνθώ. Ο ίδιος ο Biden είπε, ο Μπλίνκεν είπαν ότι εδώ ο στόχος μας είναι η Ρωσία και η Κίνα. Μην ξεγελιόμαστε, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενίσχυση που κάνουμε στο Ζελένσκι, και γι' αυτό ανατρέψαμε τους προηγούμενους προέδρους που ήταν επίσης δημοκρατικά εκλεγμένοι και αυτοί από το λαό, αλλά είχαν φιλορώσικο προσανατολισμό, γι' αυτό τους ανατρέψαμε για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τη Ρωσία. Αυτό είναι καθαρό το ζήτημα. Άρα εμείς ότι... πρέπει να βλέπουμε, μην βλέπουμε το δέντρο μόνο, να βλέπουμε το δάσος. Το δάσος όσο είναι καταγγείλαμε, αυτό που λέει ο Πούτιν, όσο καταγγείλαμε, στην Ουκρανία για να αμυνθεί. Όσο καταγγείλαμε τον Πούτιν, διότι εμείς, ξέρετε, με τον Πούτιν ούτε θέλουμε να τον βλέπουμε. Το φαντάζομαι. Διότι είναι από τους ανθρώπους, αυτός και η ολιγαρχία, η ηγεσία τέλος πάντων, η αστική τάξη της σημερινής Ρωσίας, που ανέτρεψε το σοσιαλισμό τέλος πάντων αυτόν που υπήρχε, που έκανε τεράστιες προσπάθειες κατά την άποψή μας για την ειρήνη στον κόσμο τότε. Αυτός τους ανέτρεψε, δεν έχει σοσιαλισμό, γιατί ξέρετε ότι και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί, οι λαοί δηλαδή, ζούσαν ειρηνικά και φιλικά 70 ολάκια χρόνια. Να καταλάβω και τώρα, μέσα και αυτό. Τώρα τσακώνονται, τώρα σκοτώνονται, αλληλοσκοτώνονται σε αυτό το σπαραγμό. Άρα λοιπόν μπορούσαν να ζήσουν ειρηνικά οι λαοί. Άρα κάποιοι τα δημιουργούν και αυτά τα δημιουργεί από τη μεριά η Ρωσία. Μα με συγχωρείτε, βγαίνει ο Πούτιν και λέει ότι η Ουκρανία δεν είναι μια πραγματική χώρα. Και από την άλλη μεριά... Είναι ένα κατασκεύασμα. Εσείς προσυπογράφετε... Είναι απαράδεκτο αυτό τώρα, μα το έχουμε, εντάξει, έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Εσείς όμως προσυπογράφετε το αφήγημα του Πούτιν ότι μπήκε στην Ουκρανία για να αμυνθεί έναντι του ιμπεριαλιστικού πολέμου της Δύσης. Όχι βέβαια. Αυτό μπερδεύτηκα, γι' αυτό σας το ρωτάω. Μην μπερδεύεστε. Ο ελληνικός λαός δεν μπερδεύεται. Εντάξει. Παρότι τρέφει φιλορώσικα αισθήματα, κυρίως ο ελληνικός λαός. Αλλά εμείς του λέμε να μην σκέφτεται έτσι. Καλά κάνει και έχει φιλορώσικα αισθήματα για το ρώσικο λαό, όπως καλά κάνει και έχει ο ελληνικός λαός σε σύγκριση και με άλλους λαούς φιλοουκρανικά αισθήματα για τον ουκρανικό λαό. Άστε. Να μην τρέφει φιλικά αισθήματα για τις ηγεσίες, για τον Πούτιν. Αυτούς που δημιουργούν τους πολέμους. Να μην τρέφει φιλικά αισθήματα για τον Ζελένσκι που ήρθε εδώ στη Βουλή, είχε το θράσος να φέρει και το ναζιστικό τάγμα Αζόφ εκεί. Που λοιπόν, σκοτώνει Ουκρανούς επίσης ή διώκει κομμουνιστές ή άλλους προοδευτικούς ανθρώπους στην Ουκρανία. Να μην έχει εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην ηγεσία της. Είστε χυμαρόδης, αλλά προσπαθώ να σας θέσω ναι, αλλά πρέπει τα να θέματα. Βλέπουμε όλο το δάσος. Δεν πρέπει να χανόμαστε, πάμε, γιατί λοιπόν. Μετά γίνεται το μπέρδεμα και μετά πάμε και στέλνουμε οπλικά συστήματα ως Ελλάδα
η ελληνική αστική τάξη στην Ουκρανία για να έχει όπλα ο Ζελένσκι να μείνεται, υποτίθεται απέναντι στους Ρώσους. Αμήνονται οι Ουκρανοί. Όχι, όταν οι Ρώσοι κάνει. Είναι πάνω στην επικράτειά τους. Η αστική τάξη τους. Της Ουκρανίας επίθεση κάνει. Δηλαδή, ξέρετε, με συγχωρείτε, αν μεθαύριο μπρίκει μια χώρα στην επικράτειά να σας πω μας, ειλικρινέστατα, να ειλικρινέστατα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ξέρετε ποιο θα ήταν το πιο ιδανικό αυτή τη στιγμή? Ποιο θα ήταν? Ο Ρώσικος λαός να ανέτρεπε τον Πούτιν και να έπαιρνε ο ίδιος την εξουσία και να σταματούσε τους πολέμους. Το ιδανικό θα ήταν ο Ουκρανικός λαός να ανέτρεπε τον Ζελένσκι και να έπαιρνε ο ίδιος την εξουσία και να φτιάχνε μια νέα κοινωνία. Στη Ρωσία μπούκαρε ο Πούτιν. Ναι, στην ο Ουκρανία. Ζελένσκι δεν μπούκαρε στην Ρωσία, ναι. Όμως μπούκαρε και σκότωνε με τα τάγματα Αζόφ χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι ήταν στη μειονότητα τη Ρώσικη μέσα στην Ουκρανία. Αυτό το πόλεμο, είναι σαν να μου λέτε ότι έχει δικαίωμα ο Ερντογάν να εισβάλλει στη Θράκη γιατί υπάρχει μια μειονότητα. Όχι, ή από τη μεριά του ο κύριος Μητσοτάκης ή όποιος είναι πρωθυπουργός να εισβάλλει στη Θράκη εκεί στη μειονότητα και να τη σκοτώνει. Όχι. Επειδή είναι μειονότητα. Αυτό συμβαίνει. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? Όχι, εγώ την κάνω, αλλά πρέπει να καταλαβαίνει και ο ελληνικός λαός τι λέμε. Ο Ζελένσκι όντως σκότωνε στις περιοχές του Ντονιέτσκ, στις περιοχές του Λουγάνσκ ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια. Γινόταν πόλεμος κανονικός. Και βεβαίως η μειονότητα εκεί, η Ρώσικη, δεν είχε δικαιώματα. Εντάξει, αυτό όμως ναι. Δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται ο Πούτιν, η Ρωσία, να κάνει επέμβαση και πόλεμο, λοιπόν, για να τους απελευθερώσει δήθεν. Διότι ο κύριος Πούτιν χρησιμοποίησε τα ίδια επιχειρήματα που είχε χρησιμοποιήσει το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γιουγκοσλαβία. Θυμόσαστε. Να λέγαν τότε να ο Μιλόσεβιτς καταπιέζει μειονότητες στη Γιουγκοσλαβία, μπουκάρουμε μέσα, κάνουμε πόλεμο, σκοτώνουμε τους Σέρβους και διώχνουμε το Μιλόσεβιτς, τον πάμε φυλακή για να απελευθερώσουμε τη Σερβία. Σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ, τον 21ο αιώνα. Να μιλήσουμε αιώνα. Για το μεταναστευτικό. Είναι άλλο οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις που πρέπει να επιλύουν τέτοια ένα ζητήματα. Ένα ζήτημα τεράστιο που θα το βρίσκουμε μπροστά μας και λόγω της κλιματικής αλλαγής και λόγω των πολέμων. Αλλά πάντως ας συμφωνήσουμε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει, όπως λένε κάποιοι. Πώς αντιμετωπίζετε? Είναι όσο υπάρχουν κρίσεις, ναι, όσο υπάρχουν φτώχεια, όσο υπάρχουν πόλεμοι, θα αναγκάζονται να φεύγουν οι άνθρωποι να αναζητούν μια καλύτερη ζωή. Ρεαλιστικό λόγο να πιστέψουμε ότι θα σταματήσουν οι πόλεμοι, ότι θα αναστραφεί η κλιματική αλλαγή, ότι κάποιος που ζει στον Μπαγκλαντές και δεν έχει να φάει δεν θα προσπαθεί για κάτι καλύτερο. Πώς ακούτε όλη αυτή τη συζήτηση για το φράχτη, για παράδειγμα, και πώς λέει το ΚΚ ότι πρέπει να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό ζήτημα? Το πρόβλημα είναι ότι δεν έπρεπε να μιλάμε ούτε για φράχτες, ούτε για pushbacks, ούτε για θανάτους και πνιγμούς παιδιών ή γυναικοπαίδων στα νερά του Αιγαίου. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για μας. Διότι όταν δεν υλοποιούνται προτάσεις που έκανε το ΚΚΕ, όταν δεν συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν συμφωνούν άλλες χώρες, η αναζήτηση του ασύλου, η καταγραφή για όσους ζητάνε άσυλο, για όσους ζητάνε χαρτιά να πάνε να επανασυνδεθούν ή να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, έπρεπε να γίνεται στο έδαφος της Τουρκίας, γιατί με την Τουρκία έχουμε παράλληλα εμείς, παράλληλα και σύνορα στον Εύρο και γι' αυτό έρχονται από εκεί. Έπρεπε να γίνονται εκεί. Τώρα με ευθύνη, όμως υπάρχει μια πραγματικότητα. Με ευθύνη του ΟΗΕ, της αρμοστίας του ΟΗΕ, της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ, με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως εδώ είναι η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που χαϊδεύουν την Τουρκία, δεν επιλύουν το ζήτημα και γι' αυτό δημιουργείται αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Η Ελλάδα πρόβλημα. Τι να κάνει τώρα που δημιουργείται η Ελλάδα, αυτό επίσης, το πρόβλημα? Ψήφισε τη συνθήκη του Δουβλίνου, όπου λέει ότι στο πρώτο μέρος που φτάνουν οι πρόσφυγες, εκεί θα γίνεται η καταγραφή και αυτή η χώρα θα τους φιλοξενεί και δεν επιτρέπεται να φεύγουν για άλλες χώρες της Ευρώπης. Εσείς τι λέτε τώρα, και με αυτή την πραγματικότητα ζητήματα. Όπως είναι, γιατί ναι, δεν μπορούμε να αλλά η πραγματικότητα κάποιος τη δημιούργησε. Κυβερνήσει τη δημιούργησαν. Δεν αντιλέγω. Και επειδή μιλάμε προεκλογικά και επειδή πρέπει, όχι αυτό είναι το ερώτημα, για τον ελληνικό λαό αυτό έχει, πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός τι πρέπει να ψηφίζει, διότι αυτοί τα δημιούργησαν αυτά εδώ. Εντάξει, αλλά... Άρα λοιπόν η πρόταση του ΚΚΕ εξακολουθεί να ισχύει με αποφασιστικό τρόπο στην Τουρκία να φτιαχτούν τα κέντρα όπου θα γίνεται με ευθύνη της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η καταγραφή των προσφύγων, λοιπόν, γιατί εκεί υπάρχουν, σε στρατόπεδα είναι τώρα, εκεί να στήσουν τους μηχανισμούς τους, να τους καταγράψουν, να δουν ποιοι αιτούνται άσυλο και ποιοι το δικαιούνται και ποιοι δικαιούνται να προωθηθούν προς τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανία ή όπου αλλού θέλουν, λοιπόν, γιατί έχουν οικογένειες να επανασυνδεθούν, και να τελειώνει εκεί το ζήτημα. Και να σταματήσει η ιστορία το να πνίγονται άνθρωποι στο Αιγαίο ή να πέφτουν στα ναρκοπαίδια του Εύρου, πηδώντας το φράχτη. Λοιπόν, έγινε πολλής λόγος και το είδαμε, πήρε μεγάλη έκταση και στα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα, όλο αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας στη Γαλλία για την αύξηση των ορίων σταξιοδότησης. Ναι. Δεν θα σας ρωτήσω για τα γαλλικά, έχετε τοποθετηθεί με το χιούμορ που σας διακρίνει. Θα σας ρωτήσω όμως. Επειδή ξέρω γαλλικά και μιλάω. Είδατε κάποιοι κολλάνε στο στερεότυπο και εξεπλάγησαν. Είπα, δεν θα σας ρωτήσω. Και αλλού, όταν πήγα στο Λονδίνο, αγγλικά μιλούσαν με τους ανθρώπους. Ή όταν πήγα στην Ιταλία σε μια συγκέντρωση εκεί του Κομμουνιστικού Κόμματος πριν τρία χρόνια. Ιταλικά μίλησα. Αυτές τις τρεις τις ξέρω. Να σας καταλαβαίνω και κάποιες άλλες λίγο. Για πείτε μου. Δεν τις ξέρω αφού το πολύ ανοίξατε. Καλά. Λίγα ισπανικά. Εντάξει, γιατί μοιάζουν. Λίγα ρώσικα. Ρώσικα. Εντάξει. Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν ένας άνθρωπος μπορεί να ζει και να είναι καλά μέχρι τα 85 του, και επειδή μιλήσατε και για την επιστήμη νωρίτερα και ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθεί τις εξελίξεις, το προσδόκιμο αυξάνεται. Και μακάρι να αυξάνεται. Δεν πρέπει να δουλεύουμε περισσότερο. Δεν είναι λογικό να δουλεύουμε περισσότερο. Μπορεί να είναι και ωφέλιμο να δουλεύουμε περισσότερο. Όταν δεν κάνουμε επαγγέλματα που το σώμα μας δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει από κάποια φάση και μετά. Δηλαδή, είναι λογικό να βγαίνει στη σύνταξη κάποιος στα 62 του. Λογικότατο είναι. Λογικότατο είναι. Γιατί πρέπει να απολαύσει από τα 60, από τα 60 μετά τα 60, τα 65 έστω. Τα 60 για τους άντρες, εμείς λέμε τα 55 για τις γυναίκες, αλλά τέλος πάντων εκεί κάπου, δεν θα κολλήσουμε σε αυτό το τώρα, γιατί όντως αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας. Ο άνθρωπος πρέπει να απολαμβάνει τη ζωή. Δηλαδή εσείς φαντάζεστε ότι σε λίγα χρόνια θα σταματήσετε να εργάζεστε. Είναι άλλο η εθελοντική εργασία που μπορεί να κάνει, ακόμα και με ενίσχυση κάπως που μπορεί να κάνει εκείνο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνει ένας άνθρωπος στα 60 του. Να κάνει εθελοντική κοινωνική εργασία, άμα είναι καθηγητής ή δάσκαλος, να μπορεί να διδάσκει σε φροντιστήρια λαϊκά. Yeah. Αν είναι, ξέρω εγώ, γιατρός, να μπορεί να εκπαιδεύει σε δομές υγείας νέους ειδικευόμενους νοσηλευτές. Θα μπορούσαν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν αλλά και να εθελοντικά, όχι να ως να... υποχρέωση εργασίας. Βέβαια, εθελοντικά. Ωραία. Τώρα, αν ήθελε κάτι να συμβάλλει το κράτος ή ξέρω εγώ, κάποιο ίδρυμα κοινωνικό να του δίνει για να βοηθάει το χαρτζηλίκι του σήμερα, ας το κάνει. Αλλά στην κοινωνία που εμείς οραματιζόμαστε, στην κοινωνία που εμείς σχεδιάζουμε να φτιάξουμε, όταν το αποφασίσει ο λαός, η σύνταξη είναι δικαίωμα. Λοιπόν. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει ελεύθερο χρόνο να ζήσει με τα εγγονάκια του, να μπορεί να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, να μπορεί να πηγαίνει τις διακοπές του, να μπορεί να συνεισφέρει στα κοινά και στην πολιτική και στον πολιτισμό και στη δημόσια κοινωνική συνεισφορά του για διάφορα πράγματα σαν αυτά που σας έλεγα πριν, εθελοντικά κλπ. Αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Ήθελα κι άλλες να σας θέσω, αλλά είστε πραγματικά χυμαρόδης, κύριε Κουτσούμπα. Δεν προλαβαίνει κανείς εύκολα. Υπάρχει ένα θέμα κοινωνικό. Σας έχει τεθεί. Το έθεσα κι εγώ σε στέλεχό σας τις προάλλες. Ομολόγω, δεν μου είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό θα το ξαναθέσω. Έχει να κάνει με το γάμο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά έχει υποσχεθεί τη θέσπιση, την αναγνώριση του δικαιώματος του γάμου σε όλα τα ζευγάρια ανεξαρτήτως φύλου και του δικαιώματος της τεκνοθεσίας. Εσείς λέτε ότι δεν πιστεύετε συνολικά στο γάμο. Το θεωρείτε παροχημένο θεσμό. Ωστόσο, ναι, ο γάμος υπάρχει και σήμερα για κάποιους πολίτες. Κάποιοι πολίτες είναι δεύτερης κατηγορίας. Να σας εξηγήσω λίγο την ναι, άποψή αν μπορείτε. Εμείς πιστεύουμε στην ισότιμη ελεύθερη συμβίωση των ανθρώπων, που θα είναι απαλλαγμένοι από κοινωνικούς, από οικονομικούς καταναγκασμούς. Δεν το βλέπουμε δηλαδή σαν οικονομική σχέση, που κυρίως είναι σήμερα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, οποιοδήποτε ζευγάρι. Είναι μόνο και με οποιαδήποτε σχέση, σεξουαλικότητα. Γάμος, για όλους τους ανθρώπους. Είναι όταν η γυναίκα. Δηλαδή, εσείς οικονομική σχέση έχετε μόνο που είστε παντρεμένοι τόσα χρόνια. Ναι, κυρίως τέτοια είναι η σχέση στο γάμο, γιατί τέτοια ζητήματα λύνει, ναι. Έτσι είναι στην κοινωνία μας. Δεν είναι τι θέλω εγώ ή πώς το αντιλαμβάνουμε ή πώς το αντιμετωπίζω εγώ, ας πούμε. Που... Το ότι ο Κουτσούμπας μπορεί και ο άλλος δεν μπορεί. Ακούστε να καταλάβετε το εξής ζήτημα. Ας πούμε κληρονομικά ζητήματα, γιατί μιλάμε για οικονομική σχέση, εξάρτηση της γυναίκας από τον άντρα, του ζευγαριού που είναι ομόφυλο, του ενός ή
με τον άλλον ή της άλλης με την άλλη που ζουν μαζί και συμβιώνουν μαζί μπορούν να λυθούν. Ζητήματα ιατρικής φύσης για παράδειγμα, όπως ιατρική ενημέρωση, ιατρικά θέματα, υγείας κλπ. Που υπάρχουν σε μια σχέση, κύριε σε Κουτσούμπα, μια συμβίωση, σήμερα μπορούν να λυθούν με άλλες ρυθμίσεις, με άλλες πράξεις. Δεν έχουν υπάρχει τα ίδια δηλαδή δικαιώματα. Το σχέδιο αυτό. Έτσι δεν είναι. Ισότιμη ελεύθερη τελικά. Συμβίωση δεν είναι να υπάρχει η μια ή η άλλη μορφή γάμου. Εντάξει, αλλά δεν έχετε φέρει τροπολογία για την κατάργηση του γάμου. Και εμείς αυτό το λέμε, μα δεν είναι θέμα τροπολογίας. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι θέμα τροπολογίας. Σήμερα υπάρχει. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτά τα ζητήματα σήμερα είναι περισσότερο στο επίπεδο της συζήτησης και της συνείδησης. Γιατί άμα ο άλλος θέλει να παντρευτεί, να κάνει θρησκευτικό γάμο, δεν θα πεις εγώ επειδή δεν πιστεύω. Εντάξει, να μην κάνει θρησκευτικό γάμο. Εμείς ποτέ δεν κατηγορήσαμε σαν κόμμα συντρόφους μας ή άλλους ανθρώπους που θέλουν. Κάτι. Συγγνώμη δεν να τελειώσω. Είναι, να τελειώσω εδώ. Είναι θεωρητική. Δεν γιατί είναι. Δεν είπαμε σε κανένα να μην κάνει θρησκευτικό γάμο. Του λέμε, άμα θέλει, κάνει θρησκευτικό γάμο. Δεν είπαμε σε κανέναν μην κάνει πολιτικό γάμο. Κάνε πολιτικό γάμο. Ναι, αλλά κάποιο δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει. Μην κάνει. Ας το περάσουμε και να το κάνει. Εμείς δεν έχουμε. Εμείς δεν μιλάμε γιατί. Εμείς λέμε τι κάνουμε στη Βουλή. Γιατί καταψηφίζουμε. Mm. Γιατί το ερώτημα τέθηκε από εκεί και διαστρεβλώθηκε η θέση μας. Γιατί καταψηφίσαμε. Και τους απαντάμε, βρε παιδιά, εμείς καταψηφίζαμε και το γάμο, τη συμβίωση για τα ετερόφιλα ζευγάρια. Όμως να σας τι πω σημαίνει, κάτι, εδώ είμαστε ενάντια και στην συμβίωση των ετερόφιλων. Εδώ υπάρχει αλίμονο, όμως, δηλαδή. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει άρα, μια λοιπόν, παράμετρος. Το ζήτημα της επιλογής της συμβίωσης, με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να γίνει είτε είναι ομόφιλο είτε είναι ετεροφιλόφιλο το ζευγάρι. Εντάξει, αν έρθει στη Βουλή. Θα το καταψηφίσουμε γι' αυτό όμως το λόγο. Όμως μα ακούστε το σκεπτικό. Και άλλα καταψηφίζουμε. Επιτρέψτε μου να το κάνω. Και άλλα καταψηφίζουμε. Είναι σαν αυτό που μου λέτε. Μα καταψηφίζεται αν πάρθουν 5 ευρώ αύξηση. Μα μπορεί να το καταψηφίσει αν, αν μπαίνει σε ένα νόμο που υπάρχει άλλο αυτό. Επιτρέψτε μου όμως να σας λοιπόν, πω το εξής. Είναι πολύ απλό το ζήτημα. Υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται. Ας πούμε, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια με ένα από τα δύο άτομα να είναι Έλληνες. Ζουν στην Αλλοδαπή, έχουν παιδιά. Mm. Αυτά τα παιδιά δεν αναγνωρίζονται από την ελληνική πολιτεία. Αυτά δεν πρέπει να ρυθμιστούν τα θέματα. Δηλαδή, αν έρθει μια τέτοια ρύθμιση στη Βουλή, το ΚΚ δεν πρέπει να την υποψηφίσει. Αναμφίβολα πρέπει να ρυθμιστούν, γιατί εμείς από θέση αρχής είμαστε υπέρ της προστασίας των παιδιών, όπως και των γονιών, άσχετα, ξαναλέω, με το σεξουαλικό προσανατολισμό. Άρα είστε προοδευτικό εμείς κόμμα λέμε, για να το κλείσουμε. Εμείς λέμε το εξής. Άλλο ζήτημα είναι, για παράδειγμα, η αναδοχή, η τεκνοθεσία κλπ. Που γίνεται εμπόριο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά και με την αναδοχή, για παράδειγμα, ότι το παιδί δεν αναπτύσσεται φυσιολογικά, ψυχοκοινωνικά εννοώ. Όμως με αυτή καλύτερα την έννοια, από ό,τι να είναι σε ένα ίδρυμα. Όταν έχει αλλάξει 10 αναδόχους επαγγελματίες, οι οποίοι το παίρνουν γιατί πληρώνονται ή παίρνουν το επιδοματάκι τους κλπ. Δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια σχέση. Πρέπει να λύνονται αυτά με ευθύνη του κράτους. Εκεί διαφωνούμε. Λοιπόν, ελάτε να. Η δεν έχουμε άλλο χρόνο που κάνουν νόημα. Είναι θέμα κρατικής ευθύνης. Δεν είναι θέμα το. Κύριε Κουτσούμπα, πείτε μου μόνο πού μπαίνει ο πήχης για τις εκλογές. Μπορείτε να μου το πείτε λακωνικά, γιατί πραγματικά θα μας κόψουν. Πολύ ψηλά. Δηλαδή πόσο ψηλά. Όσο γίνεται πιο ψηλά. Ισχυρό διψήφιο που λέει και το Πασόκ. Μακάρι. Αλίμονο. Λέτε να μην το θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η τελευταία μεγάλη εικόνα πριν από τις εκλογές. Καλό σας βράδυ.